Ένας από τους πιο στενούς φίλους με τον οποίο η επικοινωνία ήταν σχεδόν καθημερινή, ο γιατρός Ιωσήφ Κάσιος, μίλησε για τον άνθρωπο, φίλο και ασθενή Γλαύκο Κλειρίδη, αποκαλύπτοντας πτυχές του χαρακτήρα του εκλειπώντος ηγέτη, αλλά και για τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο σπίτι, στο Μενεού. Ο Ιωσήφ Κάσιος, μιλώντας στην έκτακτη μεσημβρινή εκπομπή του Αντένα και τον Δημήτρη Ευθυμίου, σχολίασε και όσα λέχθηκαν για την επιθυμία του Γλαύκου Κλειρίδη να μην τοποθετηθεί σε αναπνευστήρα. Μένα τουλάχιστον προσωπικά δεν μου εζήτησε ποτέ κάτι τέτοιο. Διότι ήξερε ότι θα του προσφέρουμε αυτό που έπρεπε, που άξιζε στον άνθρωπο. Ήξερε ότι σεβόμαστε τον άνθρωπο και θα σεβόμαστε και την τελευταία του στιγμή. Και ήξερε ότι θα τον αφήναμε να φύγει με αξιοπρέπεια, την οποία είναι δικαίου του. Το μόνο το οποίο ξέρω ότι την Τετάρτη ή την Πέμπτη, όταν πήγαινε ο γιατρός ο Νικολαίδης να τον δει, του έσφιξε το χέρι και του είπε: «Γιατρέ μου, αφήστε με να πεθάνω». Ποια ήταν η δεύτερη κουβέντα που είπε σε εσάς? Εμένα το ρώτησα: «Πώς είμαστε, πρόεδρε?» Καλά μου είχε μπει, με μια έτσι φωνή η οποία έφθινε. Ο κύριος Κάσιος, μιλώντας για τη φιλική σχέση που είχε με τον Γλαύκο Κλειρίδη, αναφέρθηκε και σε καθημερινές στιγμές. Διηγήθηκε την ιστορία των ποτηριών που είχε φυλάξει ο Γλαύκος Κλειρίδης για να γιορτάσει την επανένωση της αγαπημένης του Κύπρου. Στο σπίτι του κάτι μεγάλα ποτήρια του κρασιού, τα οποία δεν χρησιμοποίησε ποτέ. Και όταν το ρωτήσαμε τον Μακαρίτη, τον Σιρήμη, αυτά τα ποτήρια, πρόεδρε, πότε θα τα χρησιμοποιήσουμε? Αυτά, λέει, παιδιά, θα τα χρησιμοποιήσουμε όταν θα ελευθερωθεί η Κύπρος, όταν θα ενωθεί η Κύπρος. Δυστυχώς έφυγε χωρίς να μπορέσουμε να γιορτάσουμε αυτή τη μέρα. Μία από τις μεγάλες αγάπες του Γλαύκου Κλειρίδη δεν ήταν άλλη από τη θάλασσα και τις βόλτες με τη βάρκα του, κάτι που, όπως ανέφερε ο Ιωσήφ Κάσιος, το τελευταίο διάστημα το είχε σταματήσει. Είχα ρωτήσει τα παιδιά αν τον παίρνουν βόλτα με τη βάρκα και μου είχαν πει όχι, διότι δεν θέλει. Από τη στιγμή που ο Κλειρίδης δεν θέλει να πάει στη θάλασσα, αντιλαμβάνεστε κάτι συνέβαινε. Yeah. Του λέω: «Πρόεδρε, γιατί δεν πας βόλτα με τα παιδιά?» Λέει μου: «Γιατρέ μου, δεν είμαι έτοιμος ακόμη». Περιγράφοντας το τέλος, ο Ιωσήφ Κάσιος περιέγραψε την έκφραση του προσώπου του Γλαύκου Κλειρίδη. Τόσο ήρεμο, τόσο γαλήνιο, τόσο λαμπερό, που πραγματικά ήταν κάτι το οποίο σου έδινε μια ικανοποίηση ότι έφευγε ήσυχος από τη ζωή. Ο Ιωσήφ Κάσιος αναφέρθηκε στην περίοδο που νοσηλευόταν στο Μέλαθρο Αγωνιστών ο Γλαύκος Κλειρίδης, ο οποίος διέψευσε τα όσα του είπε κάποιος γιατρός και στάθηκε ξανά όρθιος στα πόδια του.